που ελπίζουμε να έχει το ίδιο suspense με την προηγούμενη αναμέτρηση. Η λογική αυτό λέει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε την πράξη. Έγινε το τζάμπολ και η ΑΕΚ θα έχει την πρώτη επίθεση με τον Τούκι Μπράουν. Άλλαξε με τον Κορονίδη. Μαντοβάνι, Κορονίδη θα πάρει το πρώτο σουτ του αγώνα. Θα είναι άστοχο Μαντοβάνι το επιθετικό rebound. Γρήγορα στον Κορονίδη, αυτός ο Χόλινγκσουορθ. Αλλάζει με τον Χάν, το σουτ από τη γωνία για 2, εύστοχο 2-0 η ΑΕΚ. Κορονίδης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ. Κορονίδης στον Μαντοβάνι, γυρίζει, κλείνεται στη γωνία, η πάσα στην αδύναμη πλευρά, ο Μπράουν ωραία, πετάει την μπάλα όπως όπως και αυτός για να προλάβει τον χρόνο, επιθετικό rebound νέο από τον Χάν και το τρίποντο από τον Κορονίδη. Ο Τόμας περιμένει τον Κρουμπάλη. Θα του περάσει τώρα την μπάλα. Ο Κρουμπάλη με τον Χάντ. Θέλει να τον βάλει μέσα, δεν τα καταφέρνει. Θα δώσει τον Τόμας. Στο αριά 3 θα μειώσει. 5-3. Πολύ σκληρό τη γωνία. Κάνει τις προσποιήσεις. Μαντοβάνι από την κορυφή για 3. Εύστοχη. Δεύτερο τρίποντο για την ΑΕΚ. 2 στα 3. Πήρε το rebound και ο Χόλινγκσουορθ. Στην αδύναμη πλευρά ζητάει ο Παντελή και ο Μανολόπουλος. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα, το τρίποντο, εύστοχο από τον αρχηγό. Ο Τίγκας, ο Μίσουλα. Περιμένει τον Μίσουλα. Κάνει κίνηση ο Τόμας, κρίνο ο Πασαλής, τρίποντο, εύστοχο από τον Μίσουλα. Τόμας τον Μίσουλα, θα φτάσει στο lay-up, 21-18, διαφορά στους 3. 7-0 σερί για τον Κεραυνό. Να Πέταρ Πέσιτς. Μπράουν θα σουτάρει για 3 από τη γωνία, εύστοχος. 24-18. Ο Ουκρανός περιμένει και περνάει στον Μπέντς, ο οποίος θα πάρει σουτ για 3, εύστοχο. Ο Μπέντς μπήκε στο παιχνίδι επιθετικά και είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ ο Κεραυνός. Ο Τόμας με τον Σιζόπουλο περνάει στον Πασαλή. Αυτός μπροστά στο Χάντ σκοράρει. Η διαφορά στο πόντο, 24-23. Ο Μπράουν το σκρίν από τον Χάντ. Δεν ήταν επιτυχημένο. Ο Μπράουν όμως με το φλότερ σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. 26-23. Τίγκας από μακριά για 3, άστοχος, μακρινό επιθετικό rebound όμως από τον Μπράουν που πάει μέχρι το καλάθι, αστοχή. Ο Κρουμπάλι θα στοχίσει και αυτός, ο Χάν καθαρίζει. Ο Μπράουν γρήγορα στον Σιζόπουλο, περάσε στον Χάν. Σε μαρκάρι στον Παντελή κάνει προσποίηση, πάει προς το καλάθι. Σιζόπουλος από 45 μίλες για 3 μέσα. Μια καταπληκτική επίθεση της ΑΕΚ με πάρα πολύ υπομονή, έχουν αλλάξει πάνω από 6-7 πάσες. Μπράουν. Ωραία στον Μαντοβάνι. Εξαιρετική ασίστ. Η πάσα στον Στυλιανίδη δεν ήταν καλή, παρόλα αυτά αυτός κατάφερε να βρει τον Πασαλή. Για 3 ο Τόμας αστοχή το ριμπάδο το Κρέσαμ. Μετά γρήγορα στον Μπράουν. Πέρασε ο Μπράουν. Όχι για πολύ όμως ο Χόλινγκσουορθ για 3. Μέσα! 47-32 διαφορά, εκτοξεύεται στους 15 πόντους. Οι 3 ήταν κεφάλι εδώ. Ο Παντελή. Το σούτ για 3 από τον Σιζόπουλο μέσα. Πανηγυρίζει και με τον κόσμο. 51-34. Για 3 μέσα. Έχει momentum η ΑΕΚ τώρα, έχει momentum η ΑΕΚ. Στους 20 διαφορά. Έχει βρει λύση στη ζώνη και έχει πάρει τη διαφορά στους 20 πόντους. Αυτή τη στιγμή είναι ψυχοφθόρο η σειρά των play-offs. Είναι με μεγάλες σειρές, δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα. Παίχτηκε και το κύπελλο πολύ σύντομα. Παντελή αστόχησε. Τίκας κατεβάζει. Θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. Πρώτο καλάθι για τον Φίλιππο Τίγκα.
Θα να πάει μέχρι το καλάθι να σκοράρει κι αυτός. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Τίγκας περιμένει. Ο Νατάσα θα δοκιμάσει και πάλι από τη γωνία για τρεις καλύτερο τόσο αυτή τη φορά, αλλά άστοχο. Ο Μαρακός θα βάλει το πρώτο του καλάθι στη σειρά των τελικών. 85-55. Το πάρτι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλή ώρα, αλλά θα συνεχιστεί και για πολλή ώρα, φαντάζομαι. Τέλος του παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι υπομένει χρόνος. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 85-55. Η ΑΕΚ λοιπόν θα κάνει το 2-0. Και θα πάμε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, την ερχόμενη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, 5 παρατέταρτο, στο κλεισό του Στροβόλου. Για να δούμε αν θα έχουμε πρωταθλητή ή αν θα έχουμε συνέχεια στη σειρά αυτή.